Φίλες και φίλοι του Eternity, καλώς ήρθατε σε μια ακόμα βιντεοπαρουσίαση εδώ στο Eternity.gr και στο κανάλι μας στο YouTube. Αυτή τη φορά θα δούμε ένα άλλο καινούριο για την ελληνική αγορά smartphone, το Google Nexus 4, κατασκευασμένο από την LG. Αυτή η συσκευή που βλέπετε εδώ πέρα που κρατώ στα χέρια μου είναι αγορασμένη από την Αμερική ουσιαστικά, από το περασμένο Νοέμβρη που κυκλοφόρησε στην Αμερικανική αγορά. Ωστόσο, ακριβώς έτσι, αυτή ακριβώς θα κυκλοφορήσει και στην Ελλάδα αυτές τις μέρες, κυκλοφορεί και στην ελληνική αγορά, στην τιμή των 469 ευρώ. Ξεκινάει η διάθεσή της αρχικά από τη Wind και από ό,τι έχουμε μάθει αργότερα, κάποια στιγμή αργότερα, θα κυκλοφορήσει και από τους υπόλοιπους providers κινητής τηλεφωνίας. Η τιμή των 469 ευρώ, επαναλαμβάνω, είναι ουσιαστικά περιλαμβάνει τόσο τη συσκευή όσο και τον ασύρματο φορτιστή. Ουσιαστικά τον παίρνουν δώρο όσοι αγοράσουν τον Nexus 4, τον ασύρματο φορτιστή που ακολουθεί τεχνολογία QI και ουσιαστικά ακουμπάς πάνω του το τηλέφωνο και αυτό φορτίζει χωρίς να χρησιμοποιήσει κάποιο καλώδιο. Το Nexus 4 είναι ουσιαστικά το πιο πρόσφατο smartphone που κυκλοφορεί. Εντάξει, σύντομα θα έχουμε και το Xperia Z, αλλά μιλάμε για ένα ολοκένουργιας γενιάς smartphone, το οποίο βασίζεται σε νέα υποσυστήματα νέας τεχνολογίας και προσφέρει τόσο καινούριο λειτουργικό σύστημα, το Android 4.2, έτσι, όσο και υψηλές επιδόσεις όσον αφορά τον επεξεργαστή και το υποσύστημα γραφικών που ενσωματώνει. Ξεκινώντας από την οθόνη, έτσι, το που είναι το πρώτο πράγμα που βλέπει κανείς, η οθόνη έχει διαγώνιο 4.7 ίντσες και λειτουργεί σε ανάλυση 1280, έτσι, επί 768 pixels. Με την όλη πρόσωψη ουσιαστικά να είναι γυάλινη, όπως μπορείτε να δείτε από πάνω μέχρι κάτω είναι γυάλινη και τα πλήκτρα ελέγχου του λειτουργικού, έτσι, να είναι ουσιαστικά μέρος της ίδιας της οθόνης, να μην είναι ξεχωριστά δηλαδή έξω από την οθόνη. Από εκεί και πέρα η οθόνη είναι τεχνολογίας HDIPS από την LG, έτσι, καταφέρνει και πετυχαίνει πολύ ψηλές γωνίες θέασης. Το βλέπετε αυτό και στο βιντεάκι, δηλαδή από ποια μεριά και να το κοιτάξουμε, η γωνία θέασης είναι υψηλή και μπορούμε και βλέπουμε και σχεδόν από τις 180 μοίρες στην ευθεία, δηλαδή να το βάλουμε, βλέπουμε τι απεικονίζεται πάνω στην οθόνη. Προσφέρει pixel density στα 420 dpi, το οποίο σημαίνει επίπεδο ρετίνα με αποτέλεσμα να μην βλέπουμε καθόλου pixels πάνω στην οθόνη. Καθώς μιλάμε για ένα IPS panel, υπάρχουν και τα τρία sub-pixels, KR και G και B, έτσι. Οπότε χρωματικά θεωρείται κορυφαίο η απόδοση. Κάποιοι λένε ότι τα χρώματα είναι λιγάκι υποτονισμένα. Προσωπικά δεν το έχω παρατηρήσει αυτό, δεν είμαι τόσο λάτρης τόσο ή άλλως των oversaturated χρωμάτων. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένας τρόπος με software, και αυτό το κάνει κανείς root σχετικά εύκολα, να αλλάξει λιγάκι την απόδοση των χρωμάτων και να τη φέρει στα μέτρα του. Από εκεί και πέρα, σχεδιαστικά η συσκευή είναι όμορφη, όχι κάτι εξαιρετικό, έτσι είπαμε, γυάλινη πρόσωψη αλλά και γυάλινη η πλάτη, όλη η πλάτη είναι γυάλινη και έχει, βλέπετε, κάνει αυτά τα τις ειρηδίζουσες έτσι εμφανίσεις το πίσω μέρος, ουσιαστικά έχει κάποια ειδική υφή από κάτω ακριβώς από το γυαλί, έτσι, και κάνει αυτές τις ομορφιές εδώ πέρα. Στο πίσω μέρος υπάρχει τόσο το λογότυπο Nexus της Google, όσο και το λογότυπο της LG που το κατασκευάζει. Η κάμερα των 8 MP με το συγκεκριμένο flash που το βοηθάει την κάμερα, έτσι. Δεν είναι αφαιρούμενη πλάτη, έτσι δεν έχουμε πρόσβαση στην μπαταρία, δεν υπάρχει δυνατότητα εγκατάστασης κάποιας κάρτας microSD, καθώς κανένα Nexus δεν το υποστηρίζει αυτό. Εδώ στην αριστερή πλευρά έχουμε τα volume controls, καθώς και την θέση για να βάλουμε κάρτα microSIM, ενώ από την δεξιά πλευρά έχουμε το power button, το οποίο βρίσκεται εδώ πέρα. Και αυτό και τα volume controls είναι ασημένια για να ταιριάζουν έτσι με αυτό το ασημή περίγραμμα που ουσιαστικά καλύπτει γύρω από το μαύρη ουσιαστικά εμφάνιση που έχει το Nexus στο υπόλοιπο κομμάτι του. Τα πλήκτρα εδώ στο πλάι, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είναι λιγάκι μικρά, με την έννοια ότι πιέζονται ελάχιστα και πολλές φορές δεν καταλαβαίνεις ότι τα έχεις πατήσει.
Ειδικά το power button, το οποίο είναι πραγματικά σχεδόν εφάπτεται με την υπόλοιπη επιφάνεια και δεν το νιώθεις καλά όταν το πολυπατάς. Αυτές ουσιαστικά είναι και οι μοναδικές μου ενστάσεις όσον αφορά την ποιότητα κατασκευής, η οποία κατά τα άλλα είναι εξαιρετική. Στο κάτω μέρος υπάρχει και μία έξοδος θύρα USB, η οποία λειτουργεί και σαν έξοδος εικόνας, αλλά δεν ακολουθεί το πρότυπο MHL, αλλά ένα καινούριο πρότυπο, οπότε χρειάζεται διαφορετικό καλώδιο, έτσι. Και στο πάνω μέρος έχουμε την έξοδο για τα ακουστικά. Σαν βάρος και σαν έτσι, ποιότητα κατασκευής είναι πάρα πολύ καλό. Σαν μέγεθος νομίζω ότι είναι εξαιρετικό, δηλαδή ουσιαστικά τα καταφέρνει μια χαρά στο χέρι, δηλαδή το κρατάς πολύ άνετα. Βλέπετε εδώ πέρα, είτε το κρατάμε το αριστερό το χέρι, έχω πρόσβαση στο power button εύκολα, αλλά και στα volume controls, οπότε και αριστερό χέρι βολεύονται, αλλά και πηγαίνοντας και με το δεξί το χέρι, αντίστοιχα, έχω πρόσβαση αντίστοιχα με ανάποδα τα δάχτυλα, δηλαδή με τον αντίχειρα στο power button και με τον δείκτη το volume control. Πολύ εύκολα μπορώ να έχω πρόσβαση στα συγκεκριμένα πλήκτρα. Όσον αφορά το hardware τώρα, έτσι, το hardware που έχει μέσα το Nexus είναι ουσιαστικά τελευταίας γενιάς. Μιλάμε για έναν τετραπύρινο επεξεργαστή αρχιτεκτονικής Crytek που λειτουργεί στο 1,5 GHz. Έχει ουσιαστικά 2 GB μνήμη για να τρέχει μια χαρά τα πάντα. Έτσι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα όσον αφορά τις επιδόσεις του και την ταχύτητά του. Τρέχει ταχύτατα τη συγκεκριμένη έκδοση του Android, το Nexus. Το υποσύστημα γραφικών είναι Qualcomm Adreno 320, και αυτό καινούριο και αυτό πάρα πολύ ισχυρό. Το μοναδικό του μειονέκτημα όσον αφορά τώρα τα χαρακτηριστικά του, έτσι, τα specs του, είναι το γεγονός ότι δεν υποστηρίζει LTE, ακόμα και αυτό το χακάρισμα που υπάρχει σαν δυνατότητα πλέον από την τελευταία έκδοση του λειτουργικού δεν θα υφίσταται, ούτως ή άλλως στην ελληνική αγορά δεν δούλευε το LTE με την, στο συγκεκριμένο band που υποστηρίζει. Εγώ προς το παρόν δεν έχω βάλει το 422, βλέπετε είναι Android 421 η έκδοση που έχει. Από εκεί πέρα, στο θέμα των επιδόσεων, γενικότερα τα πάει πάρα πολύ καλά, έτσι, αλλά εκεί που πραγματικά ξεχωρίζει το Nexus είναι στο τομέα του software, καθώς έχει την έκδοση 421, όπως είπαμε, το Android, και πάρα πολλές διαφορές σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις του Android όσον αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά, δηλαδή του λειτουργικού. Για παράδειγμα, μια πρώτη βασική αλλαγή που έχει υποστεί το λειτουργικό έχει να κάνει με το γεγονός ότι μπορούμε να βάλουμε widgets στην αρχική οθόνη. Αυτή είναι η αρχική οθόνη του ξεκλειδώματος, έχει την ώρα εδώ πέρα και ξεκλειδώνουμε τον παραδοσιακό τρόπο τραγώντας το λουκέτο προς όποια μεριά θέλω. Αλλά δεξιά και αριστερά από την κεντρική οθόνη, έτσι, υπάρχουν widgets. Για παράδειγμα, υπάρχει το widget της κάμερας που μπορώ να ενεργοποιήσω απευθείας, αλλά μπορώ να επιστρέψω πάλι πίσω στην κεντρική οθόνη, έτσι. Και να σας δείξω, ας πούμε, τι έχω βάλει στην αριστερή πλευρά. Έχω βάλει το mail μου εδώ πέρα, ένα widget με το mail, το οποίο το έχω απευθείας στην αρχική οθόνη για να μην χρειάζεται να ανοίγω οπωσδήποτε τη συσκευή. Μπορώ να βάλω οποιοδήποτε άλλο widget, μπορώ να βάλω εδώ πέρα, βλέπετε, κάποια widgetάκια που έχω εγώ εγκαταστήσει, να βάλω το calendar, να βάλω ρολόι, να βάλω Google Plus posts, γενικότερα ό,τι widget μπορούν να εμφανιστούν έτσι σε οποιαδήποτε οθόνη αρχική, μπορώ να τα βάλω και εδώ πέρα εγώ χωρίς πρόβλημα. Βλέπετε, βάλω τώρα και αυτά τα widgets εδώ πέρα για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση κατευθείαν των Wi-Fi, Bluetooth, GPS, φωτεινότητας και τα σχετικά. Εδώ έχω και το mail. Πάμε στην κεντρική οθόνη, ξεκλειδώνουμε, έτσι, και μπαίνουμε στο μέσα κατευθείαν στο software. Τώρα αυτό εδώ πέρα που βλέπετε με τον ηλεκαθαριστήρα είναι ένα widgetάκι που έχω βάλει εγώ για τον καιρό. Εντάξει, δεν είναι μέσα στο λειτουργικό. Απλά είναι μια εφαρμογή extra που έχω αγοράσει και την έχω βάλει στο Nexus 4. Μια άλλη καινοτομία που έχει το software έχει να κάνει με, τα shortcuts που υπάρχουν όσον αφορά τις βασικές λειτουργίες. Δηλαδή, με το ένα δάχτυλο από πάνω έχουμε τα notifications, έτσι, κλασικά, όπως συνέβαινε πάντα, αλλά χρησιμοποιώντας δύο δάχτυλα κατεβαίνει αυτή η μπάρα με αυτή η οθόνη που εμφανίζει εδώ πέρα κάποια βασικά πράγματα, κάποια πλήκτρα άμεσου ελέγχου, μας δείχνει εδώ πέρα την μπαταρία, δεν έχω βάλει σημάκι μέσα, οπότε λέει εδώ πέρα emergency calls, ενεργοποίηση, απενεργοποίηση του Wi-Fi, δυνατότητα ρύθμισης του brightness και άμεση ενεργοποίηση στο settings, από εδώ που μπαίνουμε στα settings απευθείας κατεβάζοντας ουσιαστικά τα δυο μας δάχτυλα από πάνω και ξανακλίνουμε, έτσι, χρησιμοποιώντας πάλι τα δύο δάχτυλα. Τέλος, υπάρχει δυνατότητα του Google Now, έτσι, το οποίο ουσιαστικά είναι ένα gesture, παίρνοντας το δάχτυλό μας από κάτω από την οθόνη
προς τα πάνω εμφανίζεται το Google και εμφανίζεται το Google Now. Τώρα προσπαθεί να καταλάβει τι λέμε, αλλά θα κάνουμε το παράδειγμα σε λιγάκι. Το Google Now υπήρχε και στο 4.1. Τώρα εδώ πέρα στο 4.2 είναι ακόμα καλύτερο. Έτσι υποστηρίζει άμεση αναζήτηση και με φωνή, φωνητικές εντολές. Εντάξει, δουλεύει πολύ καλύτερα με την αγγλική τη γλώσσα. Στα ελληνικά δεν καταλαβαίνει απολύτως τίποτα. Αλλά μπορώ εγώ εδώ πέρα, για παράδειγμα, να κάνω μια αναζήτηση. Τι να βάλουμε? Να βάλουμε Weather Greece. Πάμε να δούμε. Weather Greece. It's 50 degrees and mostly cloudy in Athens. Μας είπε τον καιρό απευθείας, έτσι. Μπορώ να βάλω μια άλλη αναζήτηση. Βλέπετε πόσο γρήγορα δουλεύει. Να βάλω για παράδειγμα Airport Greece. Και έκανα αναζήτηση στο Google για αεροδρόμια στην Ελλάδα. Χρήσιμο, έτσι. Όχι κάτι το ξεχωριστό, για ψήμου δεν υποστηρίζει ελληνικά, αλλά αρκετά χρήσιμο, όσο θέλει να μιλάνε στο τηλέφωνο του, ένα χαρακτηριστικό αντίστοιχο του Siri που είναι στα iOS της Apple. Πηγαίνοντας τώρα στο browser, ο κεντρικός browser είναι ο Chrome, δεν υπάρχει άλλος browser, αυτόν χρησιμοποιεί η συσκευή. Υπάρχει όμως μια διαφοροποίηση όσον αφορά στο typing, έτσι. Για παράδειγμα, εγώ μπορώ να πάω εδώ. Το πληκτρολόγιο, έτσι, υπάρχει κλασικό εικονικό πληκτρολόγιο, μπορούμε να γράψουμε με τον παραδοσιακό τρόπο, αλλά μπορούμε να γράψουμε και με swipe, δηλαδή πηγαίνοντας από, χωρίς να σηκώνουμε το δάχτυλό μας, να πηγαίνουμε από γράμμα σε γράμμα. Για παράδειγμα, δέλτα, μη, 3, έτσι, καταλαβαίνει και όλα τι θέλουμε να γράψουμε και συμπληρώνει απευθείας τη λέξη χωρίς να σηκώσουμε το δάχτυλό μας. Θέλει λίγο εκπαίδευση ο χρήστης για να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Εγώ ακόμα πληκτρολογώ με τον παραδοσιακό τρόπο, δεν το έχω συνηθίσει για να το κάνω γρήγορα, αλλά είναι πιθανόν χρήστες που το έχουν συνηθίσει με άλλες εφαρμογές να προτιμούν να το χρησιμοποιήσουν με αυτόν τον τρόπο. Αυτά ουσιαστικά είναι τα βασικά, έτσι, πλεονεκτήματα που έχει το software. Και τέλος πηγαίνουμε στο κομμάτι της κάμερας. Όπου για την κάμερα μπορούμε να την ενεργοποιήσουμε εδώ πέρα με το κουμπάκι που έχει το εικονίδιο, ή μπορούμε να την ενεργοποιήσουμε, όπως σας έδειξα και νωρίτερα, από την αρχική οθόνη. Υπάρχει το widget εδώ δεξιά, έτσι, και ενεργοποιείται η κάμερα, όπου υπάρχουν αρκετές διαφοροποιήσεις όσον αφορά στο πώς λειτουργεί το interface. Πάμε λιγάκι να δούμε αμέσως τώρα την κάμερα. Λοιπόν, έχω βάλει την κάμερα εδώ πέρα, μπορείτε να δείτε, και έχω βάλει κάποιες φιγούρες εδώ πέρα gaming για να βγάλουμε μερικές φωτογραφίες, και βλέπετε ότι ουσιαστικά το software εδώ πέρα που χρησιμοποιεί το Nexus είναι λίγο διαφορετικό από ό,τι έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Έχει φτιάξει η Google ένα interface εδώ πέρα με αυτό το πλήκτρο εδώ στο κέντρο, έτσι, το οποίο ουσιαστικά ενεργοποιεί όλες τις λειτουργίες. Κρατώντας πατημένο με το δάχτυλό μας εδώ πέρα στο κέντρο, μπορούμε να ενεργοποιήσουμε το HDR επί τόπου, έτσι, και αντίστοιχα να το απενεργοποιήσουμε, ή αντίστοιχα να ενεργοποιήσουμε το Flash ή να βάλουμε και κάποιες άλλες λειτουργίες, όπως το ποιο θα είναι το white balance, αν θα είναι αυτόματο ή όχι εδώ πέρα, έτσι, και διάφορα τέτοια πραγματάκια. Όλα γίνονται με το δεξί δάχτυλο, έτσι, ή με το αντίχειρα στο δεξί χέρι, στο αριστερό, αναλόγως ποιο μας βολεύει, έτσι, και μπορούμε επί τόπου, δηλαδή πηγαίνουμε με το δάχτυλό μας σε υπομενού και από εκεί πέρα μας εμφανίζει επί τόπου τις επιλογές, άμα θέλουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Είναι μια διαδικασία η οποία δεν είναι πάντα τόσο βολική, έτσι. Ουσιαστικά όμως αυτό που πετυχαίνει είναι να κάνει τα πάντα χρησιμοποιώντας ένα δάχτυλο, έτσι. Βγάλαμε και τη φωτογραφία μας, υποστηρίζει φωτογράφηση στα 8 MP, βιντεοσκόπηση Full HD, δυνατότητα να κάνουμε πανοραμική φωτογράφηση, έτσι, απλά κάνοντας την κίνηση με τον γνωστό τρόπο όπως και κάνουν όλα τα τηλέφωνα, okay. Αλλά υπάρχει και μια ακόμα δυνατότητα ουσιαστικά, η δυνατότητα της εδώ πέρα της επιλογής, αυτό το πανόραμα, το οποίο ουσιαστικά είναι μία μέθοδος να φτιάξουμε το φωτογραφία του χώρου, έτσι. Βλέπετε, εμφανίζει αυτό εδώ πέρα την μπλε κουκίδα, και εμείς πρέπει να κάνουμε ένα line για να φτιαχτεί σε πρώτη φάση, να ξεκινήσει η φωτογράφηση, και μετά αρχίζει και βγάζει όλες αυτές τις μπλε κουκίδες, και εμείς ακολουθούμε, ξέρω εγώ, ουσιαστικά τις κουκίδες, έτσι, δεξιά και αριστερά, για να βγάλουμε τις φωτογραφίες και να ολοκληρωθεί η λήψη. Τώρα, εντάξει, δεν μπορώ να σας το δείξω στην κάμερα. Ουσιαστικά όμως αυτό γυρνάμε γύρω-γύρω-γύρω-γύρω, δεξιά-αριστερά, σε όλο τον χώρο, έτσι, και φτιάχνει μια φωτογραφία, έτσι, που πιάνει παντού, πάνω, κάτω, δεξιά-αριστερά. Έχω μερικές έτοιμες για να σας δείξω. Λοιπόν, και αυτή εδώ είναι μια τέτοια φωτογραφία. Βλέπετε ότι δεν φαίνεται πάρα πολύ καλά. Έτσι, φαίνεται κάτι σαν περίεργο εδώ.
αλλά πατώντας το κουμπί εδώ πέρα εμφανίζεται η φωτογραφία, η οποία φωτογραφία είναι πάνω στο βουνό, στον Ιμητό, έτσι, και ουσιαστικά είναι παντού, πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά, σε όλο το χώρο, παντού έχει βγει φωτογραφία. Αυτό το χαρακτηριστικό έχει πάρα πολύ πλάκα, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αξίζει κάποιος να ασχοληθεί, ειδικά σε ανοιχτούς χώρους, χωρίς κινούμενα αντικείμενα, το οποίο θα τα αποσπάσουν ουσιαστικά, θα δημιουργήσουν δηλαδή προβλήματα στην φωτογράφηση. Έτσι, για τέτοιους χώρους είναι πάρα πολύ ωραίο και μπορεί να τις χρησιμοποιήσετε αυτές τις φωτογραφίες, να τις ανεβάσετε στο Google, στο Street View και να εμφανίζονται εκεί πέρα, να βοηθήσετε δηλαδή και την Google να έχει περισσότερο υλικό για το Street View. Από πλευρά ποιότητα τώρα η κάμερα είναι αρκετά καλή. Έτσι, εντάξει, το σκοτάδι δεν τα καταφέρνει τόσο καλά, δεν είναι η καλύτερη κάμερα που έχουμε δει, πολύ καλύτερη από αυτή του προηγούμενου Nexus, έτσι, αρκετά γρήγορη στην λήψη των φωτογραφιών, υπάρχει και δυνατότητα για βιντεοσκόπηση και ταυτόχρονα να βγάζουμε φωτογραφία, έτσι, εδώ πέρα. Ξεκινάει το βίντεο και βγάζει και φωτογραφίες χωρίς προβλήματα, έτσι, πατώντας πάνω στην οθόνη. Okay. Το interface δουλεύει προφανώς και σε landscape και σε portrait mode. Μπορούμε να πάμε πάλι εδώ πέρα στην φωτογράφηση, έτσι, και να δούμε και μια σειρά από ρυθμίσεις που υπάρχουν εδώ πέρα, αν θα κρατάει τέλος πάντων το geotagging, δηλαδή θα κρατάει τα χαρακτηριστικά της περιοχής στην οποία βρισκόμαστε, στα πόσα μεγαπίξελ θα βγάζουμε φωτογραφίες και scene mode αν θα είναι αυτόματο ή χειροκίνητο, έτσι, και μπορώ να ενεργοποιήσω, είπαμε, το flash, να φέρω και την μπροστινή την μπαταρία, να φτιάξω το white balance εδώ πέρα, έτσι, δεν είναι τόσο γρήγορη όμως τη λήψη, βλέπετε εδώ πέρα, έτσι, και δεν υπάρχει δυνατότητα για burst mode. Αυτά λοιπόν με το Google Nexus 4, έτσι, μια πολύ ωραία συσκευή που στην Ελλάδα έρχεται αυτές τις μέρες σε μια τιμή στα 469 ευρώ με δώρο τον ασύρματο φορτιστή. Έρχεται μετά από 3 μήνες που έχει κυκλοφορήσει στο εξωτερικό, αλλά νομίζω είναι μια πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα συσκευή στα χρήματα που διατίθεται και ειδικά αν σας ενδιαφέρει να έχετε άμεση δυνατότητα αναβάθμισης του λειτουργιού, καθώς κάθε αναβάθμιση από την Google έρχεται πρώτα απ' όλα σε αυτή τη συσκευή, γενικότερα σε όλες τις συσκευές της σειράς Nexus.